Κοίταξε, το Real. Και τώρα μιλάς ελεύθερα που, επειδή δεν παίζει ούτε ένα, έτσι. Κοίταξε, επειδή. Όχι, και πριν ελεύθερα μιλούσα. Με έχουν ξαναρωτήσει και τις στιγμές που έπαιζαν τα reality. Α. Και πάντα το ίδιο πράγμα λέω. Τι? Ότι αυτό το reality τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν μια παγίδα. Mm-hmm. Γιατί έκλεισε ο κύκλος το reality. Γίνανε επί μια δεκαετία, γινόταν σε συνέχεια reality τραγουδιών. Ναι. Οπότε το πρώτο reality που έγινε τραγουδιών, το Fame Story, το 1, έβγαλε mm-hmm. κάποιους τραγουδιστές. Γιατί ήταν η πρώτη φορά. Ναι, βέβαια. Η πρώτη φορά πάντα είναι η. Ήταν η βόμβα. Κάνε εντύπωση, ναι. Ακριβώς. Και αυτή που δίνει πράγματα. Μετά από εκεί πέρα όλα τα άλλα ήταν παγίδα δυστυχώς για τα παιδιά που πήγαν. Mm-hmm. Γιατί δεν πήραν τίποτα, απλά έχασαν τον εαυτό τους. Γιατί αυτή η δουλειά είναι και πολύ δύσκολη και είναι ό,τι χειρότερο που μπορούσαν να κάνουν. Ήταν, ας πούμε, αυτά όλα τα reality ζούσαν εις βάρος των παιδιών που πήγαν εκεί. Ναι. Και σίγουρα αυτό. Μπορείς να το πάρεις χαμπάρι αν είσαι μια στη δουλειά, γιατί καταλαβαίνεις πώς λειτουργούν αυτοί οι μηχανισμοί όλοι mm-hmm. και της τηλεόρασης και της δισκογραφίας κτλ. Βέβαια. Αυτοί που πήραν λεφτά τελικά ήταν οι τηλεόρασεις, κατέθεσαν την ελληνική μουσική βιομηχανία. Ναι. Αυτό λοιπόν είναι όλο το θέμα. Τώρα τι να σου πω, αν θα πήγαινα στο reality, όχι φυσικά. Το κατάλαβα. Σε άλλο, το κατάλαβα. Σε άλλο, δεν θα πήγαινε. Δεν θα πήγαινες, γιατί ξέρεις, οι περισσότεροι ας πούμε καλλιτέχνες που έχουν μπει σε αυτά τα reality και από διάφορους φίλους σίγουρα που θα τα έχεις συζητήσεις. Το θέμα είναι ότι σίγουρα ήταν ένας τρόπος να επιδείξεις τον εαυτό σου, να έχεις πιο εύκολα, γιατί ήταν δύσκολος ο τρόπος πριν από τα reality για ένα παιδί να βγει και να αποκτήσει μια αναγνωρισιμότητα προς τα έξω, εντάξει. Ναι. Αλλά αυτό το, πώς το λένε, αυτή την ιδιαιτερότητα που είχαν αυτά τα reality, το ατού που είχαν, αυτό που μπορούσαν να κάνουν, το εκμεταλλεύονταν με κακό τρόπο προς τα παιδιά. Ναι, κατάλαβα. Δηλαδή η αναγνωσιμότητα που αποκτούσαν τα παιδιά δεν ήταν σωστή. Mm-hmm. Ήταν ένα παιχνίδι, ένα serial. Ναι, σαφώς. Είχαν τέσσερις άνθρωποι, τρεις, οι οποίοι κρίνανε τον καλλιτέχνη, mm-hmm. οι οποίοι, οι περισσότεροι, όχι όλοι, ήταν άσχετοι. Ναι. Και λέγανε τραγικά πράγματα, ας πούμε, για εμάς που ξέρουμε τη δουλειά. Ας πούμε, άκουγα, δεν έλειπα πολλές φορές, κάποιες φορές που είχα δει, άκουγα κάτι άκυρα πράγματα. Όπως. Τα οποία ξέρεις, επειδή είχαν πολύ θεαματικότητα, δημιούργησαν και στον κόσμο αυτή την τάση. Και ξέρεις, κάποια στιγμή έρχονταν στο καμαρίνι μας ο κόσμος και μας έκρινε. Όπως κρίναν αυτοί. Μας έλεγαν οι ψηλές σου δεν είναι καλές, οι χαμηλές σου δεν είναι. Και μετά ξέφυγε το θέμα, κατάλαβες τι γυαλό. Αντί ο κόσμος να έχει να διασκεδάσει με το τραγουδιστή, έρχονταν να το παίξει κριτής του reality. Έρχεται να το παίξει τέτοιο, καθηγητής φωνητικής πολλές ώρες. Θέλω να πεις, Κωνσταντίνη, πεις και εσύ για την κρίση λίγο στην αρχή, ότι okay, όλο αυτό που πρέπει να χαμογελάμε και λοιπά, και θα συμφωνήσω βέβαια σε όλα αυτά τα οποία είπες. Θέλω να πεις, σίγουρα έχεις παρακολουθήσει τηλεόραση τον τελευταίο καιρό που έχει γίνει ένας ψιλοπανικός με τους μεγάλους καλλιτέχνες που έχουν βγει στη φόρα διάφορες φορολογικές δηλώσεις τους και δείχνουν ότι είναι κάτω από το όριο της φτώχειας και βλέπεις, ας πούμε, μεγάλους καλλιτέχνες. Θέλω να πεις τη γνώμη σου πάνω σε αυτό. Συγγνώμη, τι είπες κάτω από το ρόλο της φτώχειας, είναι ποιος? Που βλέπεις, ας πούμε, μεγάλους καλλιτέχνες που βγήκαν, ας πούμε, διάφορες φορολογικές δηλώσεις διαφόρων καλλιτεχνών και βλέπεις, ας πούμε, φορολογική δήλωση 6.000 ευρώ ενός τιτανομέγιστου ονόματος. Δεν θέλω να μου αναφερθείς, ας πούμε, τώρα για τον καθένα ξεχωριστά. Γενικώς, πάνω σε αυτό, δηλαδή, που έχει ξεκινήσει τώρα και ο κόσμος με τους καλλιτέχνες, λίγο λέει, OK, δεν τα δηλώνουν όλα κλπ. Κλπ. Η γνώμη σου πάνω σε αυτό ποιο είναι? Μα αυτό είναι το. Αυτό πληρώνουμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Αυτό πληρώνουμε τόσα χρόνια. Mm-hmm. Τόσα χρόνια που γίνεται όλο αυτό, δεν γίνεται σωστός κύκλος και μοίρασμα των χρημάτων. Mm-hmm. Εντάξει, απλά τώρα η προσγείωση ήταν απότομη. Γιατί γίνανε εγκλήματα πολλά. Mm-hmm. Ναι, δεν γίνεται σε ένα μαγαζί το οποίο δουλεύουν 100 άτομα, ο ένας που είναι ο τραγουδιστής να παίρνει 10 χιλιάρικα και ο σερβιτόρος να παίρνει 20 ευρώ. Ναι. Δεν είναι σωστό μοίρασμα. Αυτό γινόταν χρόνια. Βέβαια. Εντάξει, και να μην μιλήσουμε για τα για μαύρα λεφτά κτλ. Εντάξει, όχι, άστα αυτά στην άκρη. Για δύο πράγματα, ας πούμε. Εντάξει, αυτά είναι άλλα πράγματα. Ναι. Και έτσι ήρθε μια απότομη προσγείωση. Δηλαδή τώρα τι γίνεται, οι τραγουδιστές από τα 10.000 πήγαν στο μείον. Ναι. Αυτό γίνεται σε όλα τα επαγγέλματα. Απλά υπήρχαν κάποιοι έξυπνοι άνθρωποι που τα παίρνανε όταν υπήρχαν τα λεφτά. Τέλος. Αυτό έγινε. Ξέρετε, τώρα προσπαθούμε να μαζευτούμε. Ξέρετε, εγώ απορώ πως μπήκαν οι συγκεκριμένοι έξυπνοι σε εισαγωγικά έτσι ώστε και έπαιρναν αυτά τα λεφτά. Αυτό δεν έχω καταλάβει. Δηλαδή, πως μπήκανε.
Εγώ δεν απαγορεύω, στη συνείδησή μου δεν απαγορεύω να υπάρχουν έξυπνοι. Απαγορεύω να υπάρχουν ηλίθιοι άνθρωποι. Ναι. Καταλαβες. Ναι. Ναι, οι οποίοι αυτοί φταίνε. Θα συμφωνήσω. Που οι έξυπνοι μπορούν και το κάνουν. Θα συμφωνήσω σε αυτό που λες. Θα συμφωνήσω αρκετά. Θέλω να πεις, Κωνσταντίνε, μην το μαυρίσω κι άλλο, δηλαδή να πέσουμε περισσότερο. Θέλω να πεις αρχικά αν πήγες για το επόμενο τραγούδι. όχι, ρε, εσύ, όχι. Θα σε ξαναγυρίσω στο τραγούδι, μην αγχώνεσαι. Θέλω να πεις αρχικά πήγες διακοπές. Δεν σε ρώτησα πριν. Διακοπές έκανα μέσω κάποιων εμφανίσεων που έκανα. Όργωσε στην Ελλάδα. Με την ορχήστρα μου, ναι. Ήμασταν μέσα σε 2-3 αυτοκίνητα και πηγαίναμε τέλεια. Από εκεί. Κάναμε και μπάνιο όσο προλαβαίναμε και τα λοιπά. Έτσι πέρασαν διακοπές. Δεν έκανα κάποια. Ξέρεις, δεν πήγα σε κάποιο μέρος να. Εκτός άμα. Αν εξαιρέσει ένα διήμερο, τριήμερο Χαλκιδική που ήμουν και κοντά που πήγα. Όπα, και το Ναύπλιο είναι κοντά που είμαστε εμείς εδώ. Γιατί δεν ήρθες προς τα δω. Ναι, προς τα κάτω είχα έρθει. Πότε? Προς Ναύπλιο. Πριν από το καλοκαίρι, πριν. Προς Ναύπλιο. Όχι στο Ναύπλιο, όχι στο Ναύπλιο, κοντά στο Ναύπλιο. Α, οκ. Okay. Πού, στο περίπου πες μου. Θυμάσαι ή όχι. Στην Αργολίδα. Από την Κόρυφα θα περάσει. Οκ. Okay. Όχι στο Ναύπλιο, νομίζω όχι. Α, πρέπει να έρθεις κάποια στιγμή, Κωνσταντίνε, και από τη μεριά του Ναυπλίου, έτσι. Θα έρθω σίγουρα. Έτσι. Θέλω να μου πεις λοιπόν να επιστρέψουμε πάλι στο τραγούδι σου, στο Όλα. Μου είπες λοιπόν ότι κυκλοφόρησε από την. Μάλλον εγώ το λέω από την Red. Από την Red Music που έχει κυκλοφορήσει ήδη και ο κόσμος μπορεί να το αγοράσει, να το προμηθευτεί από δισκοπολία ή μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων, iTunes κλπ. Μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων δεν υπάρχει κάποιο δίσκος αυτή τη στιγμή. Α, οκ. Επρόκειται να κυκλοφορήσει μελλοντικά. Σίγουρα ναι. Οκ. Okay. Άρα δηλαδή αρχικά για αυτή την εβδομάδα, από τη Δευτέρα νομίζω που έχω την εντύπωση που κυκλοφόρησε το τραγούδι, μπορεί ο κόσμος να το αγοράσει από τα iTunes, έτσι. Ναι. Τέλεια, σούπερ. Και οπότε αναμένουμε πάλι για καινούργια τραγούδια από ό,τι μου είπες που έχεις γράψει. Έτσι. Ναι. Οκ. Okay. Όταν λέμε σύντομα, εννοούμε μετά από 3 μήνες. Ενέρεση, εννοείται, το καταλαβαίνω. Το αντιλαμβάνομαι. Θέλω να μου πεις, Κωνσταντίνε, αν είσαι καλά αυτή την περίοδο, και όταν λέω καλά, δεν εννοώ μόνο ερωτευμένος, έτσι. Εννοώ γενικά, αν είσαι καλά με τον εαυτό σου, μουσικά και το καθεξής. Νομίζω ότι είμαι, δεν σου πω ότι είμαι καλά, είμαι πιο όριμος από ποτέ. Mm-hmm. Και γενικά είμαι καλά, μπορώ να πω. Είμαι καλά. Α, δεν μου απάντησες το για το αν είσαι ερωτευμένος όμως. Α, με ρώτησα, δεν το άκουσα. Αν είμαι ερωτευμένος. Όχι, γενικώς σε ρώτησα και αν είσαι και ερωτευμένος. Δυστυχώς όχι, και είναι κάτι που μου λείπει, ας πω την αλήθεια. Α. Ναι, γιατί έχει πέσει πολύ εργασιοθεραπεία το τελευταίο καιρό. Ναι. Και ναι, δεν προλαβαίνω κιόλας. Είμαι σε μια κατάσταση αυτό που ακούς. Εσύ το ακούσα από όλους τους καλλιτέχνες, φαντάει κουραστικό. Ναι. Γιατί όλοι οι καλλιτέχνες λέμε αυτό, αλλά είναι αλήθεια, δεν είναι ψέματα. Ναι. Δηλαδή κάποια στιγμή και οι ώρες οι δικές μας, ξέρεις, που δουλεύουμε, ξυπνάμε μεσημέρι, κοιμόμαστε ξημερώματα, δεν είμαστε, είμαστε βρικόλακες, καταλάβες. για να ερωτευτούμε πρέπει να τύχει ένα αυτό πραγμάτων, ξέρω εγώ, και να μας φέρει σε αυτή την κατάσταση. Ναι. Καταλαβαίνω τι λες, γιατί αυτό το έχω συζητήσει και με άλλους καλλιτέχνες και από όλους σχεδόν αυτό ακούω. Το ότι είναι λίγο περίεργα να ερωτευτεί ένας τραγουδιστής, γιατί το ωράριό του είναι έτσι περίεργο. Όντως, είναι πολύ περίεργο, ναι. Οπότε λοιπόν, Κωνσταντίνε, εγώ κρατάω ολοκαίρι και ο τραγούδι Όλα, το οποίο κυκλοφόρησε τη Δευτέρα και ο κόσμος μπορεί να το αγοράσει και να μπει να το αγοράσει. Δεν το συζητάμε. Είναι επιτυχία με υπογραφή Ανδρέα Γιατράκου από τη Red Music και εμφάνιση μέσα Οκτωβρίου στο Φραντζέλικο με Χριστίνα Κολέτσα και Κώστα Καραφώτη. Αυτά λοιπόν εγώ κρατάω σήμερα. Κωνσταντίνε, δυστυχώς δεν έχω πολύ χρόνο, ξέρεις, δηλαδή πρέπει να φύγουμε. Ήδη σιγά σιγά έχουμε φάει λίγο από τον επόμενο χρόνο. Κωνσταντίνε, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή σου τη συνέντευξη, αλήθεια. Σε ευχαριστώ κι εγώ. Ελπίζω να μην σε κούρασα. Καθόλου. Σίγουρα. Θα είναι πολύ ωραία συζήτηση. Και θα τα ξαναπούμε σύντομα, πιστεύω. Εμείς σίγουρα θα τα ξαναπούμε. Οπότε κρατάμε Φραντζέλικο τον Οκτώβριο με Κώστα Καραφώντη και Χριστίνα Κολέτσα που έχει να γίνει πατυρντή μεγάλο. Είναι το μόνο σίγουρο. Και ολοκαίρινο τραγούδι Όλα
που πιστεύω, εντάξει, θα συνεχίσεις έτσι και πιστεύω ότι και τα επόμενα τραγούδια τα οποία είναι να έρθουν σε εν καιρό θα έχουν πάλι την ίδια επιτυχία που έχει και ήδη το όλα που μέσα σε μια εβδομάδα γίνεται πανικός. Να είσαι καλά. Κωνσταντίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Πολλά φιλιά. Ευχαριστώ. Γεια σου, γεια. Αυτός ήταν ο Κωνσταντίνος Γαλανός, εδώ φυσικά στον Star FM 929. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος όμως. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για Δευτέρα. Δεν ξεχνάτε φυσικά στην παρέα μας, εκτός από τον Κωνσταντίνο Γαλανό, για αυτή την υπέροχη συνέντευξη και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχαμε το ένα και μοναδικό Athletic Center που βρίσκεται στην Άργους 95. Θα σας αφήσω με Κωνσταντίνο Γαλανό, όλα επιτυχία, παιδιά. Και θα τα πούμε τη Δευτέρα. Πολλά φιλιά σε όλους. Γεια σας.